Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, να συνδεθούμε με το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνη. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του West τον κύριο Στέργιο Κανάτσιο, τον διοικητή του Μαμάτσιο Νοσοκομείου Κοζάνη. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σα. Καλησπέρα και σε εσά και στου τηλεθεατέ. Να είστε καλά, κύριε διοικητά, να ξεκινήσουμε λίγο να μα δώσετε μια εικόνα. Βλέπουμε ότι την τελευταία περίοδο έχουν πέσει πάρα πολύ τα κρούσματα τη πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μα και ειδικά στην Δυτική Μακεδονία. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο Κοζάνης και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες και ένα δημοσίευμα του Κοζάν που έλεγε ότι για ένα 48ωρο, δεν ξέρω τώρα θα μου πείτε και εσείς και ποια είναι και η εικόνα, δεν υπήρχαν, ήταν όλα αρνητικά τα δείγματα του κορονοϊού που εξετάστηκαν στο εργαστήριο μοριακού ελέγχου. Πράγματι, τα νέα από το μέτωπο του κορονοϊού όσον αφορά αυτούς οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία είναι ευχάριστα. Ούτως ή άλλως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών κυμαίνεται από 2 μέχρι 5 σε καθημερινή βάση και γύρω στα 10 με 15 άτομα τα οποία είναι ύποπτα, τα οποία όμως λόγω του εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, της ίδιας ημέρας, μπορούν και χαρακτηρίζονται το αν είναι θετικά ή αν είναι αρνητικά. Το δεύτερο σημαντικότερο και ουσιαστικότερο, δεύτερο κατά σειρά χρονολογική, αλλά σημαντικότερο από άποψη πραγματικής αντιμετώπισης των περιστατικών, είναι ότι τα περιστατικά πια των κορονοϊών εμφανίζεται ότι δεν χρήζουν νοσηλείας. Αυτό φαίνεται από το ότι ενώ στα rapid test που γίνονται στην περιοχή μας ή σε άλλες περιοχές είναι, ξέρω εγώ, ένας συγκεκριμένος αριθμός, 15, 20, 30 κτλ, αυτοί που έρχονται στο νοσοκομείο για νοσηλεία δεν είναι περιστατικά COVID. Δεν βρίσκουμε περιστατικά COVID ή βρίσκουμε πια σπάνια. Αυτοί που περνούν από το εργαστήριο, δηλαδή όταν έρχεται κάποιο εμπείρετο, λόγω του πρωτοκόλλου μπαίνει, καταχωρείται στα ύποπτα περιστατικά. Πολύ λίγα όμως από αυτά τα περιστατικά, στο τέλος, είναι περιστατικά COVID. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι αρκετές μέρες που τα περιστατικά, και όχι μόνο για την Κοζάνη, για όλη την περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και για όλη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και ταυτόχρονα και για την Πέλα και για την Ιμαθία, τα περιστατικά ανά ημέρα κυμαίνονται από 4 μέχρι 10 βαριά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, δηλαδή πόσα άτομα νοσηλεύονται μέσα, 2 είπατε? Αυτή τη στιγμή είναι 5 περιστατικά COVID. 14 περιστατικά ύποπτα. Δηλαδή τα 5 περιστατικά όμως... τα 5 περιστατικά είναι ήπια όμως. Δεν είναι δηλαδή περιστατικά όπως είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Είναι αρκετά ήπια, απλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και άλλα, έχουν επιβαρημένη υγεία και από άλλα προβλήματα και γι' αυτό έρχονται, κατάληξαν στο νοσοκομείο, όχι λόγω της βαρύτητας αυτής κατά αυτής της νόσου. Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη που έχουμε την τελευταία περίοδο με την έννοια ότι υπήρχαν μήνες που υπήρχε δύσκολο φορτίο για το Μαμάτσιο και για τα άλλα νοσοκομεία, αλλά και ειδικά το Μαμάτσιο, και πλέον που βλέπουμε αυτή την σταθερότητα, τη χαλαρότητα, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν πολλά κρούσματα και είδαμε και την απελευθέρωση των μέτρων και επέστρεψε και πάλι έτσι η λειτουργία του νοσοκομείου σε άλλους ρυθμούς. Σίγουρα είναι μια περίοδος η οποία, αφού ακολούθησε η πολύ μεγάλη χρονική περίοδος στην όπου πρωτοσταθούσαμε ως νοσοκομείο σε πανελλήνιο επίπεδο και όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών ανά πυκνότητα πληθυσμού, αλλά και όσον αφορά τον αριθμό των εισαγόμενων προς νοσηλεία στο νοσοκομείο μας, είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουμε σε τόσο χαμηλά επίπεδα και αυτό είναι καλό, διότι θα λειτουργήσει και ως ένα σημείο κατευμαστικά και ταυτόχρονα ξεκουραστικά και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, αλλά και το διοικητικό προσωπικό, τα οποία επί 2 χρόνια, συνεργόμιση χρόνια τώρα,
είναι συνεχώς σε κατάσταση συναγερμού. Ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για πιθανές εξάρσεις αργότερα στο διάβα του χρόνου, που ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Αυτό το ελπίζουμε και εμείς, όντως να μην χρειαστεί, κύριε Διοικητά, να ξαναδούμε τις εικόνες και που είχαμε τους προηγούμενους μήνες με γεμάτα τα νοσοκομεία. Τουλάχιστον όσο μπορούμε να γίνεται αποκλιμάκωση της πανδημίας και να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά, να καλείστε να τα διαχειριστείτε. Ας το ελπίσουμε ότι θα συμβεί πράγματι. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να έρθω στη Νέα Πτέρυγα, πού βρισκόμαστε. Συνεχίζονται οι εργασίες. Έχουμε τις εργασίες της Νέας Πτέρυγας. Είδαμε προχθές ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρθηκε και μια απόφαση να δοθεί ένα οικόπεδο εκεί στο χώρο του νοσοκομείου απέναντι από το Δήμο Κοζάνης, να γίνει παραχώρηση για ένα οικόπεδο. Πού θα το χρησιμοποιήσετε και αυτό το οικόπεδο, κύριε Διοικητά? Και ακούσαμε και κάποιες έτσι διαφωνίες να υπάρχουν από την πλευρά Δημοτικών Συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου. Για πείτε μας λίγο. Πράγματι, οι εργασίες συνεχίζονται για τη Νέα Πτέρυγα. Την επόμενη, στις 14 του μηνός, λόγω του ότι χρειάζεται να ακολουθεί η νομοθεσία η οποία επιβάλλει ένα 20ήμερο από τότε που βγήκε η άδεια κατεδάξης, πριν αρχίσει η κατεδάξη και άλλα σχετικά, στις 14 του μηνός θα μπουν οι μπουλντόζες και θα γκρεμίσουν τα κτίρια τα οποία θα πρέπει να γκρεμιστούν για να μπορούν να αρχίσουν να χτίζονται τα καινούργια κτίρια, να μπουν τα θεμέλια για τα καινούργια κτίρια, για το καινούργιο, την καινούργια επέκταση. Επομένως, πάει σύμφωνα με το γύρω στις 14 του Ιούνιου θα γίνει αυτό, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα. Την ερχόμενη Τρίτη. Την αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος ημέρα. Ωραία. Και σας προσκαλούμε και να αρχίσετε και να... Θα έχουμε εικόνα να καταγράψουμε το γκρέμισμα. Μάλιστα. Άρα προχωράμε με καλούς ρυθμούς και αυτό είναι το θετικό. Ταυτόχρονα, επειδή αναφέρατε και στο υπόπεδο, είτε έληξε το πρώτο μέρος μιας διαδικασίας που ξεκινήσαμε περίπου εδώ και 2 χρόνια, όπου ζητήσαμε από το Δήμο την παραχώρηση του οικοπαίδου αλλά και του δρόμου, του κατηφορικού δρόμου που είναι ανάμεσα στο υπόπεδο και το νοσοκομείο, ο οποίος, όπως ξέρετε, όλοι γνωρίζουμε μάλλον, είναι τόσο τέτοιες μεγάλες κλίσεις και σε τέτοια κατάσταση που δεν χρησιμοποιείται, και ζητήσαμε και να αποχαρακτηριστεί ο δρόμος και να παραχωρηθεί και αυτός στο νοσοκομείο, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του νοσοκομείου, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα πάρκινγκ και υπόγειο πάρκινγκ, και ταυτόχρονα θα μεταφερθούν και διάφορα συστήματα έξω που είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, θα μετακινηθούν παραπέρατο ώστε να απελευθερωθεί περισσότερος χώρος κοντά στο νοσοκομείο, ούτως ώστε να εξυπηρετείται και το νοσοκομείο και οι άνθρωποι, είτε είναι νοσοκομιακοί, είτε προσέρχονται ως ασθενείς, είτε ως συνοδοί ασθενών, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους από το νοσοκομείο. Τελείωσε η πρώτη φάση, περιμένουμε τώρα και το δεύτερο κομμάτι, αυτό της απαλωτίωσης και της παραχώρησης και του δρόμου, του αποχαρακτηρισμού του. Απλά είναι η διαδικασία πιο μακροχρόνια αυτή. Περιμένουμε να τελειώσει και το επόμενο μέρος. Ταυτόχρονα παραχωρήσαμε το δικό μας το κομμάτι, το οποίο ήταν από την πάνω μεριά του νοσοκομείου, μικρότερης επιφάνειας, διότι το υπόπεδο που μας παραχωρήθηκε ήταν από βορειά και έπρεπε να αντικατασταθεί με περίπου ίδιο κομμάτι. Και στη συνέχεια, αφού πάρθει και αυτό, αλλάζει πια και ο χώρος του νοσοκομείου και μπορούμε πια να κάνουμε και άλλα πράγματα τα οποία χρειάζονται για το νοσοκομείο, ώστε να φτάσει σε μια κατάσταση όπου θα είναι ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Μάλιστα. Που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης μας για πολλά χρόνια. Μάλιστα, και είδαμε και αυτό, αλλά είδαμε και τα άλλα, τα 16 πόσα εκατομμύρια έρχονται και πάλι για το νοσοκομείο Κοζάνης. Θα τρέξουν διαδικασίες στο επόμενο διάστημα με πολλές παρεμβάσεις και εκεί, κύριε Διοικητά.
Πράγματι πήραμε περίπου άλλα 14,5 εκατομμύρια, 13,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, όπου θα τα χρησιμοποιήσουμε για την ανατήρη αναδιαμόρφωση του παλαιού κτίσματος, το οποίο δεν πληρούσε τους όρους της στατικής επάρκειας σύμφωνα με τον νέο πολεοδομικό κανονισμό, και θα αναδιαμορφωθεί πλήρως, θα ξαναγίνει ένα πλήρως νέο κομμάτι και αυτό, και επομένως το παλαιότερο κομμάτι του νοσοκομείου μας θα είναι αυτό που αφορά τα επίγοντα περιστατικά, το κομμάτι των επίγοντων περιστατικών, το οποίο είναι ένα κτίριο 13-14 ετών. Μάλιστα. Πάντως αυτό, για να κλείσω σιγά σιγά, το 14 του μήνα θα έχουμε το γκρέμισμα των κτιρίων για να ξεκινήσουν να γίνονται τα νέα κτίρια. Και θα δούμε και τις εικόνες. Τώρα με προσλήψεις γιατρών, τι νεότερα έχουμε, κύριε Διοικητά? Δηλαδή, γιατί βλέπω διάφορες έτσι αναρτήσεις, διάφορες παρεμβάσεις σας. Τι νεότερο έχουμε? Έχουμε νέους γιατρούς που έχουν έρθει στο νοσοκομείο? Θα έρθουν το επόμενο διάστημα να καλυφθούν τα κενά, κύριε Γκανάτσιο? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή λειτουργούν όλες οι κλινικές του νοσοκομείου, ακόμα και αυτές που ήταν κλειστές, όπως για παράδειγμα η ουρολογική. Επανήλθε η λειτουργία της ορθοπαιδικής. Έχουμε 3 γιατρούς στην ορθοπαιδική κλινική. Και σήμερα υπογράψαμε και με το δεύτερο γιατρό ακτινολόγο. Πήραμε άλλους 2 γιατρούς, οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με το μαγνήτη, διότι υπήρχε ένα πρόβλημα με το μαγνήτη, με τη λειτουργία του. Και αυτό που κάναμε είναι ότι από τώρα και πέρα, μέσα στις επόμενες μέρες, ο μαγνήτης θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Είναι η πρώτη φορά που θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα ο μαγνήτης στο νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης. Μας, για να εξυπηρετούνται και όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται μαγνητικό τομογράφο στο νοσοκομείο, κύριε Διοικητά. Και περιστατικά εξωτερικά. Πρωταρχικά αυτοί που είναι μέσα στο νοσοκομείο, οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο, και στη συνέχεια, εφόσον χρειαστεί, και σε άλλους εξωτερικούς. Οι επόμενες, αυτά είναι θετικά που μας λέτε, αυτά είναι θετικά, ότι έχουμε και ορθοπαιδική, νέους γιατρούς και ακτινολόγους. Αλλά τώρα μικρά κενά που μπορείτε να καλύψετε το επόμενο διάστημα, υπάρχει ο σχεδιασμός ή ακόμη είναι νωρίς? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω ότι αν υπάρχει σχεδιασμός να καλύψετε το επόμενο διάστημα και κάποια άλλα μικροκενά που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μας ήρθε και έγκριση θέσεων για νοσηλευτικό, μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. Ταυτόχρονα δεν περιμένουμε και την προκήρυξη για τις θέσεις των μόνιμων γιατρών. Από την άλλη πλευρά, δεν πάει να έχουμε και 20 τόσες θέσεις, 23 θέσεις κενές που είναι στον αέρα, σε θέσεις επικουρικού προσωπικού σχεδόν όλων των ειδικοτήτων, που αν κάποιος υποβάλει αίτηση για την πρόσληψή του, η πρόσληψή του γίνεται σε μηδενικό στην ουσία χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα το υποβάλει. Άρα ο σχεδιασμός είναι... υπάρχει ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Πιστεύω ότι σιγά σιγά και με τις συμπληρώσεις σε διάφορες θέσεις, σιγά σιγά έστω γιατρών, θα βλέπουν και άλλοι γιατροί και θα αρχίζουν να εκδηλώνεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την προσέλευσή τους στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης. Κύριε Διοικητά, έχουν αυξηθεί τα εξωτερικά ιατρία με την έννοια ότι έρχονται οι πολίτες, οι οποίοι εντάξει δυσκολεύονται να πάνε σε έναν ιδιώτη γιατρό ή οτιδήποτε, έχουν αυξηθεί? Τι καταγράφεται? Και επειδή πλέον λειτουργούν κανονικά τα τακτικά ιατρία, τα τακτικά, όχι τα εξωτερικά, τα τακτικά ιατρία του νοσοκομείου, για να αντιμετωπιστούν περιστατικά. Τα τακτικά ιατρία και αυτά δουλεύουν. Έρχεται κόσμος, προφανώς υπάρχει μια αύξηση. Δόθηκε και η έγκριση από το Υπουργείο εδώ και πάνω από 2 μήνες περίπου να λειτουργούν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους στο κάθε νοσοκομείο, δηλαδή ανάλογα με το πώς υπάρχουν, πόσα περιστατικά υπάρχουν και κορονοϊού, ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία.
με τον καιρό που λιγοστεύουν τα περιστατικά του κορονοϊού και άρα και τα μέτρα προστασίας από τη διάδοση και τη διασπορά του κορονοϊού μέσα στο νοσοκομείο χαλαρώνουν, προφανώς θα μπορούν να έρχονται περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για να εξεταστούν στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, στα ραντεβού τους, στα κανονικά δηλαδή. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Διοικητάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα συνδεθούμε και την ερχόμενη Τρίτη που θα έχουμε τα ευχάριστα, το γκρέμισμα το κτηρίο για να ξεκινήσουν τα νέα κτίρια. Και θα τα πούμε, θα τα παρουσιάσουμε αναλυτικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας συνέχεια, κύριε Διοικητά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς και οι τηλεθεατές.